Συνεχίζεται ο προβληματισμός από την εξάπλωση του κορονοϊού με τα μέτρα να αυστηροποιούνται σε κάθε κατεύθυνση. Χαρακτηριστικά όσα συμβαίνουν ειδικά τις τελευταίες ημέρες στην κεντρική λαϊκή αγορά της Καλαμάτας, όπου όλοι είναι πολύ πιο προσεκτικοί. Την πρώτη περίοδο τηρούνται οι αποστάσεις και στο πλάι και μπροστά, απέναντι δηλαδή στους πάγκους. Όσα μέτρα και να πάρθουν, είτε από την κυβέρνηση, είτε από τη δημοτική αρχή, είτε από την αστυνομία ή δεν ξέρω από ποιον φορέα πάρθουν, αν δεν υπάρχει ατομική ευθύνη, αποτέλεσμα δεν θα έχουν. Έτσι, καλό είναι να προσέχουμε από μόνοι μας. Είναι γεγονός ότι ο ιός υπάρχει. Μπορεί να μην έχει αντίκτυπο σε εμάς τους πιο νέους, αλλά σίγουρα στους γυρεότερους που όλοι έχουμε στο σπίτι μας θα τους επηρεάσει. Γι' αυτό καλό είναι να προσέχουμε όλοι μαζί στο μέτρο του δυνατού. Μόνο η απόσταση δεν είναι, υπάρχει και προστασία γενικώς να έχουμε από μόνοι μας να καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να προσέχουμε όπως φοράτε και εσείς τις μάσκες. Και αποστάσεις και μάσκες και όλα. Αυτό άλλωστε από την πλευρά τους κάνουν και στην πλειονότητά τους οι καταναλωτές. Από τη στιγμή που καθιερώθηκε δεν την έχω βγάλει. Βάλουμε μάσκες λέω γιατί πρέπει να προσέχουμε. Εν τω μεταξύ από ό,τι έχω μάθει εμείς συνέχεια πάμε καλά. Είμαι στο 01, σε επίπεδο 1, μέχρι τώρα πάμε καλά. Που είναι πολύ καλά. Δεν φοβάμαι αλλά προσέχω να προστατεύω και τον κόσμο και τον εαυτό μου. Μην κοιτάτε τι λένε, ας τους αυτούς. Όπου παξού μάρκετ, στη ΔΕΗ, στο ΟΤΕ, όπου πηγαίνω, ναι. Η μάσκα βοηθάει και πρέπει όλοι μας να βοηθήσουμε μήπως φύγει αυτό. Είμαι μεταμοσχευμένος γιατί φοράω πριν όλοι οι άλλοι αρχίσουν να φορούν μάσκα. Εγώ αν ήμουν καταρχήν πρωθυπουργός της Ελλάδος, όλους αυτούς που είναι καθηγητές θα τους είχα σκοτώσει όλους ή θα τους είχα κλείσει φυλακή. Γιατί λέγανε στην αρχή μη φοράτε μάσκα, τώρα φοράτε μάσκα. Ποιος ευθύνεται? Είχαμε λοιπόν πρωθυπουργό να κάνουμε τη δουλειά μας. Δυστυχώς οι επαγγελματίες και όλοι πέσανε σαν ταξιφέρια για να τον ξεσκίσουν. Δεν δουλεύουν τα μαγαζιά τους. Εγώ θα σας ρωτήσω εσάς. Αν ανοίξω μαγαζί εγώ, ρωτάω το κοινό αν θα έρθει να ψωνίσει από το μαγαζί μου, τότε γιατί να με πληρώσει εμένα? Γιατί να μου δώσει χρήματα? Δεν έπρεπε να ανοίξουν τα σύνορα. Για ένα χρόνο πες ότι είχαμε πόλεμο με την Τουρκία. Θα έπαιρνε κανένας φράγκο? Οι πολίτες προσέχουν και σχολιάζουν την τρέχουσα κατάσταση, εστιάζοντας ως φαίνεται στο οικονομικό του πράγματος. Έχει φοβηθεί λίγο ο κόσμος και είναι πιο επιφυλακτικός. Οπότε έχει αραιώσει και λίγο η κίνηση στη λαϊκή. Τώρα δεν είναι μόνο τα μέτρα, είναι και το οικονομικό πιο πολύ. Παρά τα μέτρα. Πιο πολύ το οικονομικό είναι παρά τα μέτρα. Ο κόσμος όταν έχει χρήματα ψωνίζει. Όταν δεν έχει χρήματα δεν ψωνίζει. Όταν είναι πληρωμένος υπάρχει ροή. Όταν τελειώνουν τα χρήματα. Τελειώνει και η ροή.